Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική αυτή πρόσκληση και το Προεδρείο για τα πολύ καλά του λόγια. Θα κοιτάξω να είμαι λίγο πιο σύντομος, γιατί έχουμε βγει λίγο εκτός χρόνου για να πιάσουμε και το χρόνο. Δεν έχω κάτι να δηλώσω για τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Και θα ξεκινήσω με την καρδιακή ανεπάρκεια, διότι οι περισσότεροι έχουν συνδέσει την αποκατάσταση με την καρδιακή ανεπάρκεια. Γνωρίζουμε βέβαια όλοι πολύ καλά ότι η αποκατάσταση αφορά γενικότερα ασθενείς με εκαντιστημένη καρδιαγγειακή νόσο. Θα ξεκινήσω όμως με την καρδιακή ανεπάρκεια, διότι βλέπετε ότι είναι ένα σύνδρομο με πολύ πτωχή πρόγνωση, χειρότερη από αυτή πολλών καρκίνων όπως του μαστού, του εντέρου, των οθικών και του προστάτη. Και είναι ένα σύνδρομο που έχει πολύ υψηλή νοσηρότητα. Περίπου έχει τρεις νοστιλίες καθέτους κάθε ασθενής από αυτούς, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζει σημαντικά και την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών. Η αποκατάσταση όμως σε αυτούς τους ασθενείς είναι πραγματικά θεραπεία, είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες θεραπείας αυτούς τους ασθενείς, καθώς βελτιώνει και την ποιότητα ζωής, μειώνει και τις υπερνοσαγωγές, αλλά και το σύμπλοκο τελικό σημείο επανεισαγωγών, αλλά και ολικής θνητότητας. Ανεξάρτητα λοιπόν από το αν αυτός ο ασθενής είναι fit ή λιγότερο fit, ανεξάρτητα από το λειτουργικό του στάδιο, η αποκατάσταση σε όλους αυτούς τους ασθενείς, σε όλο το φάσμα της καρδιακής ανεπάρκειας, βλέπετε πόσο σημαντικά μειώνει την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα όμως της καρδιακής ανεπάρκειας. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα πιο πριν, δεν είναι μόνο η καρδιακή ανεπάρκεια. Ασθενείς με εκαντεστημένη καρδιαγγειακή νόσο και κυρίως σε ασθενείς με στεφανία νόσο, εκεί στο εξωτερικό η αποκατάσταση είναι πάρα πολύ διαδεδομένη, διότι προάγει διάφορους μηχανισμούς, οι οποίοι όχι μόνο βελτιώνουν τη λειτουργία του ενδοθυλίου, προάγουν την αγκυρογένεση, τη δημιουργία παράπλευρων ουσιαστικά αγκύων, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα ασθενής με στεφανία νόσο, είτε έχει περάσει έμφραγμα είτε όχι, όταν οδηγείται στην αποκατάσταση, έχει και πολύ καλύτερη πρόγνωση, ζει περισσότερο, έχει μικρότερη πιθανότητα να πάθει ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου και έχει μικρότερη πιθανότητα να υποβληθεί σε αγκυοπλαστική. Και αυτό συμβαίνει διότι η άσκηση και η αποκατάσταση, βλέπετε, έχει όλα αυτά εδώ τα ωφέλη. Μειώνει το αθυρωματικό φορτίο, μπορεί να σταθεροποιήσει ακόμα και να υποστρέψει την αθυρωματική πλάκα, όπως πολύ ωραία μας είπε ο κ. Λαγοτάρος πιο πριν. Μειώνει το προθρομβωτικό φορτίο και την προθρομβωτική τάση. Παράλληλα, έχει αντισχεμική και αντιαρρυθμική δράση, ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι δίνει και ένα αίσθημα ευεξίας και σε ασθενείς με στεφανία νόσο, αλλά και καρδιακή ανεπάρκεια. Ξέρουμε ότι τα ποσοστά κατάθλιψης είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η αποκατάσταση αυξάνει σημαντικά τη μυϊκή μάζα, αυξάνει την ελαστικότητα, βελτιώνει το μεταβολικό προφίλ των ασθενών και τη λειτουργική ικανότητα των ασθενών. Και αυτό το κάνει μέσω διαφόρων μηχανισμών, οι οποίες λίγο πολύ αναλύθηκαν και από τους προηγούμενους ομιλητές, αλλά κυρίως η βελτίωση της λειτουργίας του ενδοθυλίου, η μείωση της ενεργοποίησης του συμπαθητικού, η αύξηση της καρδιακής απαρατηρίας και κυρίως η αύξηση της μυϊκής μάζας είναι αυτή η οποία καθορίζει την αύξηση της λειτουργικής ικανότητας σε αυτούς τους ασθενείς. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους που είπαμε και πριν, βλέπετε η άσκηση και η αποκατάσταση σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο έχει πάρα πολύ ισχυρή ένδειξη. Ένα α λοιπόν να προχωρήσουμε σε αποκατάσταση σε αυτούς τους ασθενείς. Και μάλιστα η αποκατάσταση ξεκινάει μέσα στο νοσοκομείο. Αυτή είναι η φάση 1 της αποκατάστασης, όταν ο ασθενής έχει ήδη σταθεροποιηθεί, όπου εκεί η ειδική ομάδα, με ή χωρίς τον ψυχολόγο ή τον ψυχίατρο, συνήθως είναι μια ομάδα όλοι μαζί, πάνε, μειούν τον ασθενή στην αποκατάσταση, τον ενημερώνουν και μετά καθορίζουν τι τύπου άσκηση θα κάνει με διάφορες εξετάσεις για να περάσουμε στη φάση 2 της αποκατάστασης. Παρόλο λοιπόν που γνωρίζουμε ποια είναι τα ωφέλη της αποκατάστασης, ουσιαστικά ένα μικρό ποσοστό ασθενών προχωράει στην αποκατάσταση και περνά από τη φάση 1 στη φάση 2. Αυτά είναι πρόσφατα δεδομένα από τις ΗΠΑ. Θα περίμενε κανείς εκεί ότι τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά. Βλέπετε, μόνο το 4% των ασθενών προχωράει σε αποκατάσταση, ενώ υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που θα μπορούσαν και αυτοί να προχωρήσουν σε αποκατάσταση. Εδώ είναι τα αίτια που ουσιαστικά αυτοί οι ασθενείς δεν προχωράνε σε αποκατάσταση, αλλά δεν θα τα αναλύσω τώρα, διότι θα δείτε ότι είναι τα ίδια αίτια που υπάρχουν και στην Ευρώπη. Ενώ εδώ είναι δεδομένα από τη Σουηδία, ένα κράτος το οποίο είναι σαφώς πιο ευαισθητοποιημένο. Βλέπετε το 2010 το 31,7% των ασθενών είχε μπει στη φάση 1 της αποκατάστασης. Παρ' όλα αυτά θεωρήσαν το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό και ξεκίνησαν μια καμπάνια ενημέρωσης και στους ασθενείς αλλά και ευαισθητοποίησης και στους γιατρούς, και μέσα σε 8 χρόνια οι ασθενείς οι οποίοι έμπαιναν στην αποκατάσταση ήταν πάνω από το 50%.
Αυτό είναι ένα πολύ πρόσφατο registry της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, όπου συμμετείχαν ουσιαστικά 56 μέλη της Καρδιολογικής Εταιρείας. Συμμετείχε και η Ελλάδα σε αυτό το registry στο ερωτηματολόγιο, μόνο όμως στην πρώτη ερώτηση, που αφορούσε ουσιαστικά ποιες κατευθυντήριες οδηγίες ακολουθούμε όσον αφορά την άσκηση και την αποκατάσταση, και βλέπετε σε αυτό το registry και εμείς, αλλά και οι περισσότεροι, ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, ενώ υπάρχει ένα ποσοστό κρατών που έχουν μεικτές οδηγίες, τοπικές και πανευρωπαϊκές, και ένα ακόμα πιο μικρό ποσοστό κρατών που έχουν απλά ακολουθούν τις τοπικές οδηγίες. Από και πέρα, ένα από τα σημαντικότερα αίτια που ένα ασθενής δεν προχωράει ουσιαστικά στην αποκατάσταση έχει να κάνει κυρίως με το κόστος της αποκατάστασης. Όπως υπόθηκε και προηγούμενους ομιλητές, υπάρχει ένα ζήτημα όταν η αποκατάσταση δεν αποζημιώνεται. Η ηλικία, όσο μεγαλύτερος είναι ασθενής, αλλά και οι συνότητες, συνήθως αυτά τα δύο πάνε μαζί, είναι ένας παράγοντας ο οποίος φαίνεται επηρεάζει αρνητικά την αποκατάσταση, και βέβαια η ευαισθητοποίηση και των γιατρών, αλλά κυρίως και των ασθενών, για τα ωφέλη της αποκατάστασης, και αφορά αυτά τα πανευρωπαϊκά εμπόδια που βλέπουμε, ώστε να μπουν οι ασθενείς στην αποκατάσταση. Αυτή είναι μια άλλη μελέτη, ένα άλλο registry με 12 μεγάλα κράτη στην Ευρώπη, όπου είναι πολύ διαδεδομένη η αποκατάσταση, και βλέπετε ότι οι ασθενείς οι οποίοι προχωράνε σε αποκατάσταση είναι κυρίως νέοι ασθενείς, αυτά είναι τα στατιστικά σημαντικά, οι οποίοι δουλεύουν. Και είναι αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι ουσιαστικά έχουν και το ερέθισμα, αλλά κυρίως το όφελος της αποκατάστασης, το προσωπικό, διότι είναι ασθενείς οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν, θέλουν να γυρίσουν στη δουλειά τους, και γι' αυτό το λόγο και μπαίνουν στη διαδικασία, ενώ οι πιο ηλικιωμένοι ασθενείς είναι αυτοί οι οποίοι συχνά παραγωνίζονται από την αποκατάσταση. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι των λειτουργών υγείας που ασχολούνται με την αποκατάσταση, τα μεγαλύτερα προβλήματα πανευρωπαϊκά είναι ουσιαστικά ότι δεν υπάρχει μία ομάδα ειδικών στην αποκατάσταση, η οποία να καθορίζει ποιος ασθενής θα πάει σε αποκατάσταση και ποιος θα προχωρήσει, και δεν υπάρχει ένα σύστημα αυτοματοποιημένο παραπομπής των ασθενών αυτών στην αποκατάσταση. Γνωρίζουμε ότι όποιος πρέπει να ασχοληθεί με την αποκατάσταση θα πρέπει να αφιερώσει χρόνο, αλλά όταν δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό όφελος, καταλαβαίνετε ότι ασχολούνται αυτοί οι οποίοι έχουν μόνο ερευνητικό ενδιαφέρον ή κάποιο φιλότιμο. Και έτσι λοιπόν θα χρειαζόταν μια πιο οργανωμένη διαδικασία για να ξεκινάνε αποκατάσταση αυτοί οι ασθενείς. Από εκεί πέρα, όσον αφορά τα συστήματα υγείας πανευρωπαϊκά, όλα αυτά που σας λέω τώρα είναι πανευρωπαϊκά δεδομένα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την κουλτούρα της πρόληψης. Δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα στα περισσότερα συστήματα υγείας. Δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την αποζημίωση των ασθενών οι οποίοι θα προβούν σε αποκατάσταση. Και όπως θα δείτε παρακάτω, οι χώρες οι οποίες έχουν τα υψηλότερα ποσοστά ασθενών αποκατάστασης είναι οι χώρες οι οποίες αποζημιώνουν τους ασθενείς αυτούς για να πάνε σε αποκατάσταση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ωφελεί μόνο τους ασθενείς, καθώς μειώνει την καρδιακιακή νοσηρότητα και θνητότητα, ωφελεί και την ίδια τη χώρα, διότι ένας ασθενής ο οποίος θα γυρίσει γρήγορα στη δουλειά του, ένας ασθενής ο οποίος θα δουλέψει και θα πληρώσει πιο πολλούς φόρους, ένας ηλικιωμένος ο οποίος θα κάνει αποκατάσταση, ένας ηλικιωμένος ο οποίος θα έχει λιγότερες νοσηλείες, άρα θα κοστίσει λιγότερο στο κράτος. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν υπάρχουν ειδικά κέντρα, και μάλιστα υπάρχουν και γεωγραφικά προβλήματα. Όταν υπάρχουν κάποια ειδικά κέντρα, αυτά τα ειδικά κέντρα πανευρωπαϊκά αλλά και πανελλαδικά είναι συνήθως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οπότε κάποιος ο οποίος είναι έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν έχει συνήθως τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αυτή την αποκατάσταση. Από εκεί πέρα, οι μισοί περίπου από τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν συστήματα αυτοματοποιημένα για το ποιος θα πάει σε αποκατάσταση. Το θέμα είναι όμως ότι τα περισσότερα από αυτά δεν λειτουργούν, διότι ακριβώς δεν υπάρχει η ομάδα η οποία θα καθορίσει αυτή τη λειτουργία και ποιοι ασθενείς θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση. Τώρα, όσον αφορά τη στεφανιά νόσο και το έμφραγμα του μυοκαρδίου, που αυτό είναι πάρα πολύ διαδεδομένο ουσιαστικά στο κομμάτι του στο εξωτερικό, βλέπετε ότι μόνο 11 χώρες από τις 45 ουσιαστικά στέλνουν ουσιαστικά τακτικά αυτούς τους ασθενείς σε αποκατάσταση, αλλά αυτό βέβαια γίνεται σχετικά γρήγορα. Βλέπετε, η πλειοψηφία των χωρών αυτών μέσα στις πρώτες 6 εβδομάδες θα έχουν ξεκινήσει την αποκατάσταση όλοι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν περάσει ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου. Και βέβαια, αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν αυτούς τους ασθενείς είναι κατά βάση καρδιολόγοι, και αυτό διότι οι περισσότεροι ασθενείς που κάνουν αποκατάσταση είναι ασθενείς
οι οποίοι είτε έχουν καρδιακή ανεπάρκεια, είτε έχουν στεφανία νόσο, είτε έχουν και τα δύο. Και από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό είναι αυτό που σας λέω και θα κλείσω με αυτό για να, για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Τα κράτη τα οποία είναι μπροστά στην αποκατάσταση είναι τα κράτη στα οποία το ίδιο το δημόσιο χρηματοδοτεί την αποκατάσταση. Και αυτά είναι λεφτά που πάνε και στην ποιότητα ζωή των ασθενών και στη μείωση καρδιακής νοσηρότητας και θνητότητας και στα λεφτά που γλιτώνει το ίδιο το κράτος και από τους ασθενείς που δουλεύουν πιο γρήγορα, αλλά κυρίως και από τους ασθενείς οι οποίοι πάνε λιγότερο στο νοσοκομείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Μανώλη. Πολύ εμπεριστατωμένη εισήγηση. Με πολύ μεγάλη ενάργεια περιέγραψες τους φραγμούς, τα εμπόδια για τη διάδοση της αποκατάστασης. Πολύ ακροθυγός να πω είναι ευαισθητοποίηση και ημών και των ασθενών μας. Είναι η μη αποζημίωση της άσκησης, είναι η έλλειψη χώρων για την αποκατάσταση. Ίσως αποδίδουμε και στην πολιτεία έλλειψη πρωτοβουλίας, αλλά ίσως η πολιτεία δεν έχει ευαισθητοποιηθεί από τους φορείς για την αναγκαιότητα της αποκατάστασης και μπορούμε να μην περιμένουμε μόνο από την πολιτεία. Η σχέση θεωρώ ότι είναι αμφίδρομη και πρέπει να ξεκινήσει από τους επιστημονικούς φορείς για την ευαισθητοποίηση της πολιτείας, που επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο στη βελτίωση ποιότητας ζωής, ενδιαφέρει και την πολιτεία, στενά οικονομικά μειώνονται οι εισαγωγές στο νοσοκομείο, έστω μέσω μακροπρόθεσμα. Είδα ότι και η Τουρκία ακόμα αποζημιώνει, Μανώλη, την αποκατάσταση. Κοιτάξτε, αυτά είναι αυτά που έχουν δηλωθεί από αυτούς που συμπλήρωσαν το registry. Μάλιστα. Για να είμαστε ξεκαθαροί. Ο Στάμος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ σηκώθηκα γιατί είδα το χάρτη, στο χάρτη την Τουρκία. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Με πάνω από 75% πρέπει να ήταν το βαθύ πράσινο. Αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξής τώρα. Συμφωνώ με όλα όσα είπατε, κύριε Δαμόπουλε. Είναι σαφές ότι η πολιτεία θα ευαισθητοποιηθεί αν εμείς αποφασίσουμε, εμείς πιστούμε και εμείς αποφασίσουμε να το κάνουμε ζήτημα. Και το case γίνεται πάρα πολύ εύκολα από οικονομικής άποψης. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω λίγο πρακτικά στο κομμάτι αυτό. Και μέχρι να ευαισθητοποιηθεί η πολιτεία και μέχρι να συνταγογραφηθεί, φαντάζομαι ότι θα είναι ένα μοντέλο συνταγογράφηση όπως συνταγογραφούνται οι φυσιοθεραπείες, ας πούμε, αν έχεις κάνει μια επέμβαση στο ισχύο σου, κάτι τέτοιο. Προσπαθώ να φανταστώ. Το κόστος το πραγματικό. Ας πούμε τώρα ότι ένα νοσοκομείο όπως το Ωνάσιο ξεκινούσε ένα τέτοιο τύπου πρόγραμμα και έλεγε βάζουμε 2.000 χειρουργία το χρόνο, ξέρω εγώ, και κάνουμε, δεν ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες αγκιοπλαστικές και προτείνουμε στους ασθενείς ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο μέχρι να κοστολογηθεί, αποζωμιωθεί και τα λοιπά από την πολιτεία, έρχομαστε εμείς και το κοστολογούμε και είναι τόσο, ρε παιδί μου. Ανά ασθενή, για ναι. Του ναι, για την τσέπη του. Δεν είναι τόσο μεγάλο στάμο, δεν είναι απαγορευτικό. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Δηλαδή, ας πω ένα μικρό παράδειγμα από τη δική μας μικρή εμπειρία. Το Stress Echo πήρε τιμή πριν από μερικά χρόνια. Ξέρω εγώ, 5 χρόνια, δεν θυμάμαι εκεί κάπου ήταν. Πριν από αυτό, εμείς κάναμε ιδιωτικά. Με ένα κόστος νομίζω ήταν 160 ευρώ. Υπήρχαν πάρα πολλοί ασθενείς που κάναν αυτή την εξέταση. Έτσι. Προφανώς αυξήθηκε πολύ ο αριθμός τους όταν πήρε τιμή, αλλά ενδεχομένως στην Αθηνά και έχει χειρακίνηση ορισμένα πράγματα. Θέλω να πω, αν έχεις κάποιον που χειρουργείται και του πεις ότι θα κάνεις ένα πρόγραμμα πόσο, 12 εβδομάδων, αυτό το phase 2. Γιατί φαντάζομαι ότι ο σκοπός είναι να εκπαιδευτεί και μετά να τα κάνει μόνος του. Έτσι, δεν είναι, δεν θα κάνει διαβίου. Και αυτό το κοστολογούμε, ξέρω εγώ, 300 ευρώ θα πω εγώ. Θα έρθεις εδώ 10 συνεδρίες, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Τώρα λέω τυχαία νούμερα. Αλλά υπάρχει κάτι τέτοιο που μπορεί κάποιος να πει ότι πόσο θα μπορούσε αυτό να κοστίζει στον ασθενή. Δεν είναι απαγορευτικό. Ουρανία. Να πω λίγο γιατί το έχουμε ψάξει. Είναι περίπου πανευρωπαϊκά 50, και στην Αμερική βεβαίως, 50 με 100 δολάρια η συνεδρία. Δηλαδή, για 12, 15,
συναδρίες. Είναι ένα ποσό. Δεν είναι λίγο, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε όλο το κομμάτι, όλο το διεπιστημονικό κομμάτι. Έχουμε τον ψυχολόγο, έχουμε τον διαιτολόγο, τον φυσιοθεραπευτή, τον εργοφυσιολόγο. Έτσι. Αλλά μιλάμε πάντα για τη φάση 2. Για τη φάση 2 που είναι μερικές συνεδρίες, οι οποίες θα είναι οι επιβλεπόμενες που θα πληρώσεις, και μετά μπορείς να βγεις έξω και να συνεχίσεις με τα στοιχεία που έχεις πάρει και τις οδηγίες που έχεις πάρει. Έχουν γίνει προσπάθειες και από ιδιωτικούς φορείς, αλλά οι οποίες δεν. Και αν κάποιος θέλει να δει λίγο την προσπάθεια την αμερικάνικη που κάνουν για την αύξηση, είναι μια αυτή που έχουν που λέγεται Million Hearts. Όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα και να δει την προσπάθεια. Και στη Γερμανία, να απαντήσω, υπάρχει το μοντέλο το σε αρκετά rehabilitation centers, τα οποία συνεργάζονται με το κράτος. Ας πούμε, κάνεις επέμβαση bypass, έχει ένα μικρό ποσό στο πακέτο και όχι μόνο αυτό, συνδέεται, πρέπει να πας rehabilitation για να πάρεις άδεια επιστροφής εργασίας στη Γερμανία. Σου λέει, όχι εδώ, θέλεις να πάρεις άδεια επιστροφής, ότι είσαι ικανός να εργαστείς, πρέπει να κάνεις 12 εβδομάδες rehab. Και συνδέεται ουρανία με ένα μικρό ποσό σχετικά, δηλαδή το πακέτο για bypass. Γιατί δίνει το κράτος το υπόλοιπο. Ναι, λέω, δίνει το κράτος μια μικρή επιδότηση και εναλλακτικά μπορεί να πληρώσει και funds, αλλά το συνδέει με την επιστροφή στην εργασία. Ότι δεν γυρίζεις τη δουλειά σου αν δεν... Εντάξει, ίσως. Λευτέρη, είμαστε εκτός χρόνου. 30-20 δευτερόλεπτα. 15. Κάποια στοιχεία που θυμάμαι στην Ολλανδία, με τη λογική αυτή που είπε η Ράνια, είναι 4.500 ευρώ για τις 36 συνεδρίες. Όμως, η ομάδα ελέγχου που δεν έκανε άσκηση, οι ασθενείς στήγησαν 5.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό από μόνο του. Απλά να πω ότι τα νούμερα για την ελληνική πραγματικότητα είναι σαφώς πάρα πολύ πιο χαμηλά. Εντάξει. Έτσι, πολύ. Σωστά. Μανώλη, ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα προχωρήσουμε.